Παρί μάτς, παρακαλώ να πέφτουν οι φωτογραφίες. Φωτογράφηση για το Παρί μάτς. Βλέπουμε εδώ την σελίδα του Παρί μάτς και την ανάρτηση που έκανε. Στην για να γίνει φωτογράφηση. Βεβαίως, στο σπίτι. Και πάμε να βλέπουμε φωτογραφίες. Παρακαλώ, Γιάννης Βαρουφάκης, πιο χαλαρός από ποτέ, με υπέροχη θέα. Όχι. Έγινε Κυριακή 8 Μάρτη. Κυριακή 8 Μάρτη. Την ημέρα της γυναίκας, ο Γιάννης Βαρουφάκης πριν τη μάχη είναι ο τίτλος. Αυτή, εδώ μπορούμε να μείνουμε. Εδώ. Πώς σου φαίνεται αυτή η φωτογραφία, Γιώργο? Βαρουφάκη. Και είναι του Γκέτι, είναι μεγάλο πρακτορείο. Γιατί μαζί είναι το πρακτορείο. Για τα πιο το πρακτορείο. Για πάμε, προχωράμε άλλη φωτογραφία. Για να δούμε και άλλες φωτογραφίες, παιδιά, γιατί νομίζω ότι εδώ. Υπερπαραγωγή. Όχι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι. Είναι η στιγμή που τη σερβίρει τη σελίδα. Και λίγο μπράτσο. Τι τρονίγες, θα ακούς και τέτοια. Τα πόδια έχει. Όχι, Γιώργη. Τα ποδάρια έχει. Είναι πάντως στα χρόνια της κρίσης ένα πλούσιο τραπέζι, το χαρακτηρίσαμε. Να σας πω κάτι όμως. Να σημειώσω κάτι, να σημειώσω κάτι. Είναι νηστίσιμο, Γιώργο. Είναι σαρακοστή, το είπαμε. Σαρακοστή. Λοιπόν, έχω άποψη για το θέμα. Είναι στο σπίτι. Βεβαίως, στο σπίτι τους είναι. Και να βλέπουμε και φωτογραφίες κι άλλες. Εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι έγινε τώρα η φωτογραφία. Ωραία, να πω κάτι. Α, και μέσα βλέπουμε πολύ. Μέσα μπροστά τους. Είναι προφανές ότι ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή παίζει και πιάνο. Πιάνο, Γιώργο, πάρα πολύ καλό. Το έμαθα κι εγώ. Μπρατσαρά στο πιάνο. Βεβαίως. Αν ήταν πίνακα ζωγραφή, θα ήταν ο μπρατσαρά στο πιάνο. Και πιάνο και γαλλικά. Γιώργο. Αποπάει στο πιάνο. Γιώργο. Λοιπόν, το ήθελε αυτό το θέμα. Το ήθελε αυτό το θέμα. Το έχασε όμως. Δεν μπορούσε να το πει. Πήρε το παρήμα. Παιδιά, θα πω κάτι. Μα το ίδιο μίλησε. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο, το ξέρουμε όλοι ότι είναι lifestyle άνθρωπο. Θεωρώ από τη μία ότι είναι λίγο προκλητικό σε αυτές τις περιόδους να ανοίγουμε το πλούσιο κλειδάτο. Δεν κακό να έχεις λεφτά. Εγώ είμαι με αυτούς που έχουν λεφτά. Μακάρι να είχα και εγώ και να είχα τέτοιο σπίτι και πιο ωραίο ακόμα. Είναι λίγο προκλητικό νομίζω όμως να ανοίγεις το κλειδάτο σπίτι σου και να φωτογραφίζεσαι καλέστα με ωραίες φωτογραφίες όταν είναι η Ελλάδα της κρίσης και εσύ δίνεις μια μάχη. Σωστή μάχη, μεγάλη μάχη. Για να βγούμε από την κατάσταση αυτή. Κάτσε να τελειώσω. Να τελειώσω, να τελειώσω. Αυτή είναι μια μεριά της φωτογράφησης. Η άλλη μεριά της φωτογράφησης λέει πάλι ότι θα μου προτείνουν εμένα ή ούτε οποιοδήποτε να φωτογραφηθώ στο Παρί μάτς που ίσως είναι το καλύτερο περιοδικό στον κόσμο. Το. Και θα έλεγα εγώ όχι. Και αυτό είναι το θέμα τώρα. Καλά, ναι, είναι η μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Μπορεί να φωτογραφηθεί αλλού, Γιώργο. Κάνε το και μετά θα φωτογραφήσω και στο Παρί. Μπορεί να φωτογραφηθεί σε ένα ακρόπολη, όχι σπίτι του. Για το Παρί μάτς. Με την γυναίκα του πάλι. Εγώ διαφωνώ και με τους δύο. Το Παρί μάτς είναι λίγο, παιδιά, έχει λίγο προσωπικό στοιχείο. Και είναι πολιτικό. Το διαβάζω εγώ το Παρί μάτς. Το διαβάζω σε γαλλικά, το παίρνω και διαβάζω τις φωτογραφίες γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το layout. Είναι πολιτικό. Αμυγός πολιτικός. Δεν είναι λίγο νωρίς. Όχι, όχι. Είναι και κοινωνικοπολιτικό. Είναι φιλοξενία, είναι κοινωνικοπολιτικό. Δεν είναι λίγο νωρίς. Έχει φωτογραφηθεί ο Νικολά Σαρκοζή με την Κάρλα Μπρούνι. Ο Ολάντ δεν είναι ένα περιοδικό τύπου τα δικά μα. Τα πολύ ωραία. Όχι, Έχελο. Αλλά πρωθυπουργοί άλλοι, ναι. Ακόμα και πρωθυπουργοί, έχουν φωτογραφηθεί. Ναι. Το θέμα δεν είναι όμως το σπίτι αυτό. Αυτό που λες εσύ εμένα μου φαίνεται λίγο για το σπίτι. Γιατί σου φαίνεται λίγο. Γενικά το θέμα της φωτογράφησης τώρα που υποτίθεται ότι τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί. Από την άλλη, αν ήταν υπουργός τουρισμού, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Αν ήταν η Κεφαλογιάννη, αν ήταν τώρα πια η Κουντουρά ή παλιό ο Αρούλης και τα λοιπά, θα μπορούσαν να φωτογραφηθούν. Η Κεφαλογιάννη δεν έχει κάνει. Γιατί γελάς. Αυτή είναι άνθρωπος της τέχνης, η σύζυγος. Έπεσε τρελό τρολάρισμα. Ένα από τα σχόλια. Δικαιολογημένα. Ένα από τα σχόλια που γράψαν είναι ότι επειδή έχει αυτή τη θέα από πίσω και λέει α, ανασχηματισμό στην κυβέρνηση Τσίπρα. Μάλλον θα πάρει το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν του ταιριάζει πολύ. Εγώ πιστεύω δεν θα μακροημερεύσει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι προσωπική μου άποψη. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ για μένα πάντως είναι. Ωραία. Από τη μία, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λένε η τέτοια θέλει να το κρύψει και καλά δεν την αφήνει. Ωραία. Και εγώ αν ήμουν και μου λέγανε. Θα, είναι πάλι μα, παιδιά. Είναι μεγάλη καταστροφή. Να σε ρωτήσω κάτι. Από την άλλη, θα μπορούσα να του πει αυτό που λένε όλοι. Ναι. Ότι παιδιά, να τελειώσει λίγο η πρώτη φάση διαπραγμάτευση και τον Ιούνιο που θα κρυθούμε στου 4 μήνες, αν θα τα καταφέρουμε. Σωστό. Και θα προχωρήσουμε. Ωραία. Να γίνεται ότι η φωτογράφηση δεν θα την έκανε. Δηλαδή, γιατί βιάστηκε, κατάλαβε. Μένουμε στι φωτογραφίε και δεν πάμε στο κείμενο. Α, γιατί εδώ μπορεί να διαβάσει ένα κείμενο. Ένα άλλο στο κείμενο να έρθει πιο κοντά στο κείμενο. Τι λέει. Είναι αμυγό πολιτικό, Γιώργο. Α, μπράβο, μιλάει για τον Brexit, μιλάει για τον Σόιμπλε, μιλάει για όλα αυτά που γίνονται και τι προσπάθειε. Εδώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει, πιστεύεις εσύ στο παρελθόν, Έλληνας πολιτικός που του ήρθε το Παρί μάτς και του λέει έλα να σε φωτογραφίσω και θα κάνεις μια συνέντευξη με τις πολιτικές σου, θες να τις δει όλος ο κόσμος. Και είπε όχι. Κοίτα, νομίζω πιστεύεις ότι υπήρξε. Δεν το ξέρω. Αυτό. Κοίτα, Ελιάνα, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι. Πολιτική όπως ο Παπανδρέου όταν ήταν στα τουζένια του. Ή ο Καραμαλής, ο παλιός τότε, ήταν από τότε το Παρί μάτς. Και το απέφυγαν.
Και το απέφυγαν και είπαν όχι. Μπορεί να είπαν όχι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Απλώς εγώ θεωρώ ότι αυτό από μια άλλη πλευρά δεν είναι μια προβολή. Όχι, κοίταξε να δεις. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι όψιμος. Δηλαδή, τώρα μπήκε στην πολιτική ο άνθρωπος. Ναι. Είναι καλός οικονομολόγος, διεθνώς αναγνωρισμένος, από ό,τι έχω καταλάβει. Λένε, ναι. Τώρα μπήκε στην πολιτική και είναι καταξίως να σου προτείνει το παρημάς. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι έχει προκαλέσει άλλο στην Ευρώπη έχει. Ο Μαρουσάκης. Αυτό εννοώ. Με την εμφάνισή του, με το λόγο του, αυτό με το ανατρεπτικό του. Όμως, θα μπορούσε για μένα, ταπεινά το λέω εγώ τώρα, δεν ποιο είμαι εγώ. Λίγο. Η άποψή μου. Δεν λέω να μην την έκανε. Εγώ θα την έκανα αν ήμουν Μαρουσάκης. Όμως θα έλεγα, ρε παιδιά, αργότερα. Να περιμένω αργότερα. Λίγο καιρό να στρώσει το πράγμα πρώτα. Τώρα δεν έχει στρώσει ακόμα το πράγμα, Ελιάνα. Ακόμα πούμε, δηλαδή, προτείνουμε είναι... μέτρα και περιμένουμε να πάρουμε έξι από τους άλλους. Οι διαπραγματεύσεις τώρα ξεκινούν. Το... Ναι, αλλά πολλές φορές μπορεί κάποιες πιέσεις που θέλεις να κάνεις να γίνονται και με αυτόν τον τρόπο, μιλώντας έτσι και σε να πω δηλαδή ξένους, κάτι εγώ. Στους Γάλλους, στους Άγγλους που αγοράζουν αυτό το περιοδικό. Να πω κάτι. Και ο Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή πολύ δημοφιλής στην Ευρώπη. Είναι νέος άνθρωπος, δεν φοράει κραβάτα. Προκαλεί. Ποιο χόντι είναι αυτός. Δεν ωραία. Το έκανε ο Εάν του κάνει πρώτα στον Τσίπρα, θα το κάνει. Όχι, όχι, δεν θα το έκανε. Αυτό λέει ότι ο Τσίπρας δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Γιατί είναι λίγο σε Κυψέλη στο Ρετυρέ. Γιατί και αυτό δεν έχει ωραίο σκέφτη. Ε, παιδιά, έχει να κάνει. Εδώ βλέπεις και ένα lifestyle, Ακρόπολη, πλάκα. Είναι Bobby Bear. Είναι, ναι. Ενώ τι είναι από το γραφείο τώρα ο Τσίπρας με την παγώνα. Δεν έχουν ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι υποκρισίες. Η Ελλάδα μας έχει πιάσει, έχει πέσει ένα πέπλο ντροπής και όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να υποδηλώσει το κοινό ότι ζει σε μια τρόπη. Δεν είμαστε ρακέντη. Δεν πάμε στο άλλο άκρο. Άρη μου, με αδικήσει. Ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν κατηγορώ τον πλούτο. Ίσα ίσα τον ζηλεύω με την ευγένεια. Τι τρολάρουν στα social media. Έχει γίνει χαμό στο social media. Έχει πέσει ένα πέπλο πάνω από την Ελλάδα. Πρέπει όλοι να δείχνουμε ότι ζούμε σε πρόβλημα. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει. Συγγνώμη, έχει διδάξει πανεπιστήμια στο Τέξας. Παιδιά, ζούσε στο Τέξας μέχρι πριν από 6 μήνες. Είναι όμως τώρα υπουργός οικονομικών. Θα μπορούσε να κάνει λίγο πίσω. Είναι τιμητικό πολύ για το παρημάς που του έκανε πρόταση. Γι' αυτόν δηλαδή τιμητικό. Θα μπορούσε να το κάνει μετά από μερικούς μήνες. Λοιπόν, Ελεάνα, ευχαριστούμε πολύ. Μας άναψε τα αίματα, φιλιά. Εγώ το ήθελα αυτό το θέμα. Η φωτογραφία σας το πιάνω με το t-shirt. Κοιτάει, είναι πάρα πολύ αστεία. Συγγνώμη, θα έπρεπε να κοιτάει μπροστά. Μόνο αυτό το comment θα ήθελα να κάνω. Το φωτογράφο είναι σαν παιδάκι. Πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης εκτός από το πιάνο έχει κάνει και μπαλέτο.